Οι φωτογραφίες που ακολουθούν έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο διάσημες και αυθεντικές φωτογραφίες φαντασμάτων που έχουν καταγραφεί σε φωτογραφικό φιλμ. Το εντυπωσιακό με αυτές είναι ότι έχουν ληφθεί δεκαετίες πριν από την εμφάνιση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και φυσικά του Photoshop. Κάποιες από αυτές δείχνουν ψεύτικες, όμως βρίσκονται στη λίστα διότι πολλοί πιστεύουν πως είναι αληθινές. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς παραθέτουμε τις φωτογραφίες και τα συμπεράσματα βγάλτε τα εσείς. Μια μητέρα φωτογραφίζει τον τάφο της έφηβης κόρης της στο Queensland της Αυστραλίας το 1946. Στη φωτογραφία εμφανίζεται ωστόσο ένα άγνωστο παιδί να κάθεται επάνω στον τάφο. Η περίφημη αυτή φωτογραφία του νεαρού κοριτσιού τραβήχθηκε στη διάρκεια πυρκαγιάς στο δημαρχείο του Shropshire από ένα φωτογράφο που στεκόταν απέναντι. Στο αρνητικό εμφανίστηκε το κορίτσι μέσα στο φλεγόμενο κτίριο, ωστόσο παρά τις έρευνες που έγιναν δεν βρέθηκαν λείψανα που να μαρτυρούν ότι βρίσκονταν εκεί. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την νεαρή Jane Charm, η οποία έκαψε κατά λάθος με ένα κερί το Δημαρχείο το 1677. Πριν από λίγο καιρό δημοσιεύματα ήθελαν το μυστικό της συγκεκριμένης φωτογραφίας να αποκαλύπτεται, αλλά οι εξηγήσεις δεν έπεισαν. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι προϊόν ενός ειδικού στη φωτογράφηση παραφυσικών φαινομένων και με ειδικό εξοπλισμό. Η φωτογράφηση έγινε στο νεκροταφείο του Ιλινόη στις 10 Αυγούστου του 1991. Το αξιοπερίεργο είναι ότι η οντότητα συνελήφθη μέρα μεσημέρι από το φωτογραφικό φακό. Πρόκειται για γυναίκα η οποία είναι τυλιγμένη με σάβανο παλαιότερης εποχής και κάθεται πάνω σε έναν τάφο. Αυτή η φωτογραφία τραβήχθηκε το 1924 και δείχνει τα πρόσωπα δύο νεκρών μελών του πληρώματος του εμπορικού πλοίου Watertown Normally. Οι δύο άνδρες είχαν πεθάνει λίγες ημέρες νωρίτερα από ασφυξία καθαρίζοντας μία δεξαμενή πετρελαίου. Το αρνητικό του φιλμ εξετάστηκε και δεν βρέθηκε καμία παρέμβαση. Ο εδεσιμότατος του Κορόμπορι Ροκ στην Αυστραλία το 1959 τράβηξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία της οντότητας που εμφανίζεται σχεδόν άειλη. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση που ίσως να ήταν δυνατή με τη σύγχρονη τεχνολογία όπως αυτή του Photoshop. Φυσικά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο το 1959. Η ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας ήταν το 1919 από το συνταξιούχο αξιωματούχο της ΡΑΦ και δείχνει τη μονάδα του στο βασιλικό ναυτικό. Στη μικρή φωτογραφία αριστερά πίσω από το στρατιώτη φαίνεται το πρόσωπο ενός άντρα. Αναγνωρίστηκε ως ο μηχανικός της μονάδας Φρέντι Τζάκσον, ο οποίος ωστόσο είχε σκοτωθεί δύο μέρες νωρίτερα. Η κηδεία του είχε γίνει νωρίτερα την ίδια ημέρα. Η φωτογραφία τραβήχθηκε από το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής «Απίστευτο και όμως αληθινό» το 1978 κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με αρκετούς μάρτυρες στο Sunshine της Καλιφόρνια σε ένα μέρος με έντονη παραφυσική δραστηριότητα. Στην ανάλυση εμφανίζεται ένας άντρας αριστερά να ακουμπά στον τοίχο, αλλά κανείς από τους παρόντες δεν τον είδε εκείνη την ημέρα. Υπάρχει μια ιστορία ότι το 1869 ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του από μόλυνση όταν αυτοτραυματίστηκε με το τσεκούρι του στο σημείο που στέκεται ο άντρας.
Είναι από τις παλαιότερες φωτογραφίες φαντάσματος και δεν τραβήχθηκε τον 20ο αιώνα. Ελήφθη το 1891 στη βιβλιοθήκη του Κόμπερμιρ Άμπι. Πρόκειται για τον Λόρδο Κόμπερμιρ, διοικητή υπηκού, ο οποίος όμως είχε ταφεί 4 μίλια μακριά και το σπίτι ήταν κλειδωμένο και άδειο. Δείχνει τον Λόρδο να κάθεται στο γραφείο του. Κατά την επίσκεψή της στον τάφο της μητέρας της το 1959, η Μάμπελ Τζίνερη θέλησε να τελειώσει το φιλμ που είχε στη μηχανή φωτογραφίζοντας τον άντρα της στο αυτοκίνητο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι φωτογραφίες, διαπίστωσαν πως στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου καθόταν η μητέρα της. Μάλιστα, είχε καθίσει στη συνηθισμένη θέση της περιμένοντας υπομονετικά να φύγουν για το σπίτι. Η φωτογραφία εξετάστηκε από ειδικούς, οι οποίοι αποφάνθηκαν πως είναι γνήσια. Πρόκειται για την πιο διάσημη φωτογραφία φαντάσματος. Ελήφθη το 1936 από φωτογράφους που είχαν σταλεί αποστολή από περιοδικό στο Norfolk της Αγγλίας. Αξιοπερίεργο με αυτή τη φωτογραφία είναι ότι ενώ στις περισσότερες η οντότητα εμφανίζεται αμέσως μετά την εμφάνιση του φιλμ, σε αυτή η γυναίκα που κατεβαίνει τις σκάλες εμφανίστηκε δευτερόλεπτα πριν ανάψει το φλας. Όσο και αν εξετάστηκε, όσο και αν αναλύθηκε από πάρα πολλούς ειδικούς, δεν βρέθηκε κάποιο σημάδι παρέμβασης, με συνέπεια να θεωρείται μία από τις καλύτερες του είδους της. Άλλη μία ξακουστή καταγραφή φαντάσματος είναι η φωτογραφία που τραβήχθηκε από τον εδεσιμότατο Ραλφ Χάρντι, έναν συνταξιούχο ιερωμένο από τον Καναδά, ο οποίος μαγεύτηκε από τη σκάλα στο Εθνικό Μουσείο Queen House του Greenwich της Αγγλίας και αποφάσισε να τραβήξει ένα αναμνηστικό από την κατασκευή. Η φωτογραφία έγινε ανάρπαστη και σύντομα μπήκε στο στόχαστρο των ειδικών, φτάνοντας μέχρι και τους ειδικούς της Kodak, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι η φωτογραφία είναι αυθεντική και όχι πλαστή. Αυτές λοιπόν είναι οι 10 συν 1 πιο διάσημες φωτογραφίες φαντασμάτων. Το πόσο αληθινές ή πλαστές είναι, αποφασίστε το εσείς.